Χαιρετισμός εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών, μαθηματικού, γεωπονίας, ΣΟΦΕΤ, δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, πολιτικών επιστημών, πληροφορικής, ιστορικού, αρχαιολογικού, φιλολογικού, αρχιτεκτονικής, μουσικού, ιατρικής, κτηνιατρικής, βιολογικού, γεωλογικού, φαρμακευτικής, τεθά παιδαγωγικού και νομικής. Το σχέδιο καταστολής και φήμωσης του φοιτητικού συλλαλητηρίου δεν πέρασε. Όλοι οι ίδιοι φοιτητές μέσα από τον μπλοκ τους οργανωμένα περιφρούρησαν την πορεία τους. Ο στόχος της κυβέρνησης να μας τρομοκρατήσει έχει μείνει εδώ και καιρό ανεκπλήρωτος. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε δίκιο, γιατί οι ανάγκες για μόρφωση και υγεία δεν υποχωρούν παρά την καταστολή και την τρομοκρατία. Μαζί με τον λαό και τους εργαζομένους, η νεολαία θα υψώσει το βάστημά της και δεν θα πάει ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις της. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, επαναλειτουργία των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Χαιρετίζουμε τις μεγάλες πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η κυβερνητική απαγόρευση έσπασε στον δρόμο. Η κυβέρνηση απέτυχε στο να πιάσει τους φοιτητές στον ύπνο. Ακόμα μία φορά, φοιτητές, μαθητές, έχοντας στο πλευρό τους συλλόγους και σωματεία εκπαιδευτικών και εργαζομένων, φώναξαν πως το νέο έσχος που αποκαλείται νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Ο αγώνας τους συνεχίζεται και δυναμώνει. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Όσο η καταστολή θα εντείνεται, τόσο η φωνή μας θα δυναμώνει. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πήραν την πρώτη απάντηση από τα μεγάλα φοιτητικά συλλαλητήρια. Εάν νομίζουν ότι με την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων θα σταματήσουν τον αγώνα μας για να μπορούν να ανενόχλητοι να νομοθετούν με πρόσχημα την πανδημία, είναι βαθιά γελασμένοι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, στις 28 πρώτου, σπάσαμε στην πράξη τον αυταρχισμό και τις απαγορεύσεις. Αποτελεί κοροϊδία η κυβέρνηση που δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, στις σχολές και στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επικαλείται την απαγόρευση των συναθρήσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί πολιτική επιλογή και ομολογεί ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι μόνιμο συστατικό στοιχείο της πολιτικής τους που έρχεται να βάλει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια και φραγμούς στους σπουδές μας.